Αυτά, παιδιά. Έτσι μπήκαμε σήμερα. Το χρωστούσα αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά στο εξωτερικό. Πώς να μπερδέψεις τη φωνή του Στράτου Διονυσίου με τον οποιοδήποτε. Εγώ πιστεύω και η ακτή Διονυσίου να τραγουδούσε, δεν θα την μπερδεύαμε τη φωνή της. Λέω. Η μόνη περίπτωση να φας λίγο ένα σκαλωματάκι είναι να τραγουδήσει κάποιο από τα παιδιά του, αλλά κανένας, όσο και αν σέβομαι τους απογόνους και τα παιδιά και τα αγόρια του Στράτου, κανένας δεν τον πλησίασε, ούτε στο ελάχιστο. Χωρίς καμία διάθεση να προσβάλλουμε κανέναν. Στράτος δεν υπήρξε δεύτερος. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107,4. Ένα βιχαλάκι για να δείξουμε ότι είναι όντως live η εκπομπή. Πνιγήκαμε με το νερό. Κάτσε λίγο να δούμε. Περίμενε. Ωραία. Τέλεια. Εδώ είμαστε λοιπόν. Χορηγή πριν να ανοίξουμε γραμμές στο 2310-287-888 και στέλνετε το μηνυματάκι σας FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222 με κόστος μόλις 62 λεπτουδάκια ένα μήνυμα. Θέλετε να παίξουμε, θέλετε να κάνετε παραγγελιές, θέλετε να πείτε την ατάκα σας, την άποψή σας. Υπάρχει ελευθεριώτης. Σήμερα, πρώτο Θεός, θα επικοινωνήσουμε μετά το διάλειμμά μας με τον Κώστα Βασιλόπουλο, με τον διευθυντή της Φόρτσα, για να συζητήσουμε τις επικαιρότητες του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Να θυμίσω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός μας και πρωί και μεσημέρι, και βράδυ αν θα κάναμε πάλι θα ήταν, με εξαιρετικά πράγματα, Πίτσος, Siemens, Bosch, ψυγειοκαταψύκτες, κορυφαίοι, πολύ μπροστά από όλους, κορυφαία ονόματα με τεράστιες δυνατότητες. Κάνετε τη βόλτα σας, μπουκάρετε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, λέτε ότι άκουσα τον Κωστή να λέει ότι είσαι ο κορυφαίος και τακτοποιούνται τα πάντα. Εξαιρετικές τιμές, πάρα πολλές μάρκες και φοβερή εξυπηρέτηση από το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη. Το ίδιο ισχύει και για το Αιγαίον, εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε πεντανόστιμα και κλεκτά θαλασσινά. Ό,τι βγάζει η ελληνική θάλασσα το πρωί, το ψάρι παίζει τσανταλίνα μανταλίνα με τον Ποσειδώνα, και το μεσημέρι με εμβρόντιτο βλέμμα τηρήσει γη ηχθείως και είναι στο πιάτο σας. Και τη Λιβεριά, 214.000 για το διοικητήριο και ο Ρόκαστρο 69-56-66, ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Πάμε να δούμε, όχι ποιος κάνει σε φταί, γιατί η απάντηση είναι γνωστή. Αυτός ένα μηδέν. Πάμε να δούμε τον πρώτο σήμερα, το φίλο μας που έχει αφήσει πίσω του άλλους τρεις. Χαίρετε. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, παλικάρι μου, τι γίνεται, καλά είσαι? Καλώς τον. Είσαι ο. Λοιπόν. Επειδή είπε για τα παιδιά του Διονυσίου. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει το Διαμάντη. Τον έχω ακούσει. Ο πιο κοντινός. Πιστεύω ότι τον φέρνει πολύ το Στράτο. Ο πιο κοντινός. Ο Διαμαντής είναι, πιστεύω, ίδιος ο Στράτος. Ίδιος τώρα είναι. Απλά τι γίνεται. Δεν έχει ψηφού, να το πω έτσι. Κοίταξε, από τα τρία παιδιά καταρχήν. Βλέπεις ακόμη ότι και από την αρχή δεν ήθελε κιόλας ο Άγγελος να... Ο Άγγελος ήθελε. Λέω, ο Άγγελος δεν ήθελε να πάει σε αυτό το ρεπερτόριο και να συγκριθεί με τον πατέρα, το έχει πει. Ήταν πολλά είναι. Όλα τα παιδιά τέτοιων μπαμπάδων έχουν να κουβαλήσουν τεράστιο βάρος. Τεράστιο βάρος. Είναι πολλές φορές άδικο. Έτσι. Όσο ωραία στρωμένος είναι ο δρόμος, θα λες ότι είμαι ο γιος του Διονυσίου, ο γιος του, ξέρω εγώ, του Χίψη και τα λοιπά, και στην μπάλα και στο θέατρο και στο κινηματογράφο και στη μουσική και παντού. Φίλε, μπαίνει η σύγκριση μετά. Έβλεπα χθες κάποια στιγμή ντοκιματέρ τα παιδιά του Τζόρνταν που παίζουν μπάσκετ. Δηλαδή. Ναι. Όχι, φίλε, εγώ θα το άλλαζα καταρχήν. Έτσι. Πώς σε λένε, με λένε Χατζηγραβατίδη. Όχι Τζόρνταν. Ναι, δεν μπορεί να το διαχειριστεί ένα τέτοιο όνομα. Άστο. Λοιπόν. Σιδηρόπουλο στο χορτάρι και Παπαπέτρου στο μαραφέτη. Δεν θα προτιμούσα κανένα. Και ζήλος. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Ας προσέξει, είπα.
κόσμο. Ο ένας, τώρα... με το σύνδεσμο του Ολυμπιακού, φωτογραφίες και δεν συμμαζεύεται. Ο άλλος γνωστός στα πέριξ της περιοχής του το τι είναι. Εντάξει. Να μην τα λέμε, τα λένε από μόνοι τους. Τι να λέμε, τι να λέμε τώρα. Κανονικά δεν έπρεπε. Τέλος πάντων, τώρα είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτοί δεν θα έπρεπε να διαιτητεύουν κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Έτσι. Όταν διαιτητής βγαίνει και δείχνει το ποιόν του ποιος είναι, με φωτογραφίες σε συνδέσμους, με κασκόλ, με πανό και δεν συμμαζεύεται, διαγραφή από τους πίνακες άμεσα. Και αυτό το πράγμα γίνεται επί χρόνια, έτσι. Όχι, όχι τώρα, πολλά χρόνια. Πολλά. Άντε, μπράβο. Πολλά. Και μετά μας λένε εμάς να πούμε για πολυδιοκτησίες και δεν συμμαζεύεται. Ναι, ναι. Ας γκρεμίσουν πρώτα την παράγκα τους και μετά ας βγουν να μιλήσουν. Αυτά Κωστή. Έγινε αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Και Τζίλος στο ΆΚΑ. Πάμε εδώ. Γεια σας. Χαίρετε. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Είμαι εγώ ο Στέφανος. Γεια σου ρε Στέφανε. Έχουμε να μιλήσουμε. Μάλλον μιλήσανε προσφάτως. Ναι. Από τότε που έκανες εκπομπή με τον Βένι, τον Έκτρα. Όχι ρε φίλε, μιλάμε τώρα. Που περιγράφαμε το Καπερναούμ Βιφλέμ, το ντέρμπι. Από αυτά εδώ, ναι. Και μάλλον με τον Βενάκο που ήταν ο παδός της Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, ξανθιές με λαχνές, ποτέ δεν συμφωνήσαμε σε αυτά. Μάλιστα. Είσαι καλά. Είμαστε λίγο τέτοιο, στριμμένα έντερα. Είμαι καλά, είμαι καλά Κωστή. Εσύ τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Στον αγώνα, εδώ. Να σε πω λίγο κάτι ρε Κωστή. Επειδή το βράδυ ακούω πολύ συχνά τις επαναλήψεις. Ναι. Κάνει πολλές διακοπές το ραδιοφωνό. Διακοπές, ε. Δηλαδή χάνεται σε δευτερόλεπτα ξανά έχετε. Χάνει δευτερόλεπτα ξανά και το κάνει συχνά. Μα το ανέφερα αυτό. Δεν ξέρω δίστο. Το είπαμε στους τεχνικούς γιατί δεν είσαι ο μόνος που το ανέφερε. Και ευχαριστούμε πολύ για την, καταρχήν για την παρατήρηση και για την επισήμανση. Το είπαμε, είχε κάποιο θέμα, είχε το μαραφέτη που ηχογραφεί και έτσι υπήρχαν αρκετές διακοπές. Ένα είναι αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε να το δούμε και το άλλο είναι πολλές φορές όταν βγαίνει κάποιος ακροατής και φωνάζει πολύ στα τηλέφωνα, αυτομάτως ενεργοποιείται ένας κόφτης, τώρα στα λέω και εγώ κομπογιανίτικα, δεν είμαι ειδικός. Οπότε υπάρχει κάπου διακοπή στην ηχογράφηση, κατάλαβες. Αυτό. Καλώς. Ευχαριστούμε τέλος, πολύ πάντως. Να πούμε τα δικά μας τώρα. Να πούμε τα δικά μας. Πάμε, σε ακούω. Έχεις να πάρεις. Έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον κόσμο. Όχι. Ως προς τι. Γιατί δεν βγάζει ρε ως προς τι. Ή θα ασχίσει από την πρώτη αγωνιστική δεν ισχύει καθόλου. Ναι, ναι. Μα κοίταξε, επειδή δεν υπάρχει κάποια απόφαση, δηλαδή να βγει να προκαταβάλει ότι αν βεβαίως. Το σκεφτείτε. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή να παίξουμε ένα ντέρμπι κορυφής που θα κρίνει πάρα πολλά για το πρωτάθλημα ρε Κώστα. Ναι. Και να μας αφήσει χωρίς κόσμο. Όχι, δεν υπάρχει αυτό περίπτωση. Είσαι όλα ή κανένα. Μα ακριβώς, γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση. Απλά εικάζω τώρα, φαντάζομαι, δεν είμαι εκεί και δεν ξέρω και δεν υποκαθιστώ κανέναν. Απλά φαντάζομαι ότι αφού δεν υπάρχει καμία απόφαση για επιστροφή του κόσμου, ότι ίσως περιμένουν να γίνει. Να αποφασιστεί. Τρίτη αγωνιστική, δεν ξέρω. Όχι, όχι, παιδιά, να αυτό ξέρεις, το είπαμε. Στην τρίτη αγωνιστική θα υπάρχει κόσμος. Στο λέω για να το ξέρεις. Αυτό δεν πρέπει να το δεχτεί σε καμία περίπτωση η ομάδα. Όπου και όχι. Να διαβάσεις. Ό,τι και να διαβάσει, πόσες μέρες αυτό το θεωρούν σίγουρο. Πόσες μέρες. Σε 15 μέρες λέει μέσα θα έχει πρέσει τέτοιο. Όχι να πηγαίνουν στο γήπεδο. Εγώ έχω και μια... όχι μόνο 20%. Ναι. Περισσότερο ποσοστό. Έχω περίπου μια... το 40 με 45%. Ναι. Μια ερώτηση έχω. Μια απορία. Ο Πουρσανίδης 20 μέρες πριν στην τέλος πάντων σύσκεψη Super τη Super League ανέφερε. Παιδιά, μια πρόταση κάνουμε. Δεν βάζουμε 20% της χωρητικότητας του κάθε γηπέδου. Αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Το ξέρω, τώρα, διαβάσαμε. Ρωτάω, ναι. Έπρεπε να αφήσουν να περάσουν 20 μέρες και να φτάσουμε εχθές ημέρα Τετάρτη το ημερολόγιο να δείχνει 3 Ιουνίου για να συζητήσουν το αν και το πότε. Και η ερώτησή μου είναι εξής προς εσένα. Η ερώτησή μου είναι προς εσένα και προς τον κόσμο. Και ρωτάω. Αν την Κυριακή έπαιζε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ,
Δεν θα φρόντιζαν λίγο νωρίτερα, καμιά δεκαπενταριά μέρες. Θα είχα βγει τα αισθητήρια. Αγόρι μου, άσε με. Θα το ρωτήσω και τον Βασιλόπουλο. Θα ρωτήσω και τον Κώστα μετά. Έτσι. Ναι, ρώτα τον Κώστα, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση ΠΑΕΠ και να πει ή τώρα ή καθόλου. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή το ντέρμπι θα παίξουμε το πρώτο ντέρμπι που θα κρίνει τον τίτλο χωρίς κόσμο. Δεν πρέπει να το δεχτεί η ΠΑΕ αυτό το πράγμα. Κοίταξε, το ότι θα παίξουμε τώρα χωρίς κόσμο αυτό είναι το σίγουρο, έτσι. Αυτό είναι. Δεν είναι. Ναι, μα αυτό ακριβώς. Το μετά μας ενδιαφέρει το ότι δεν πρέπει να δεχτούμε σε καμία περίπτωση αυτή το πάλι το παιδιά και από παιδιά, έτσι. Την προνομιακή μεταχείριση του ενός. Κι αν είναι τόσο μάγκες, είπα το πρωί, δεν ξέρω αν άκουγες. Είπα, αν είναι τόσο μάγκας ο Ολυμπιακός, να πει ότι παιδιά, εμείς θέλουμε έντιμα πράγματα και είμαστε καθαροί. Λέμε τώρα, αφού παίξαμε. Θα τρελαθώ, ρε Κώστα, μαζί σου. Δηλαδή, μιλάτε κάτι. Φαντάζεσαι. Τώρα για ποιο. Αυτά πράγματα δεν γίνονται. Όνειρο βλέπει. Άσε με, ρε παιδί μου, να πω μια φαντασία. Έτσι. Να βγει στο δεύτερο γύρω και να πει, α, παιδιά, ακούστε. Εμείς πάντοτε ήμασταν καθαροί, είμαστε κυμπάριδες, είμαστε ωραίοι, έντιμοι, καθαροί, κρυστάλλινοι. Ναι, θέλουμε ναι, να παίξουμε. Καλά. Θα παίξουμε με τον ΠΑΟΚ και κλεισμένο των θυρών κι εμείς. Για να είμαστε. Ειδικά ο Καραμπαπάς θα το πει αυτό, να το ξέρει. Τώρα που αθώθηκε. Αυτό θα το πει σίγουρα στο λέω, να το ξέρει. Τα κατώ. Κατώ τα κατώ που λέγει ο άλλος. Κατώ τα κατώ. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ναι. Χάρηκα που τα είπαμε, Κωστή. Μην ξανακάνεις τώρα 15 χρόνια να πάρεις, να παίρνεις πιο συχνά. Να τα λέμε, μια χαρά τα λες. Ρε, σ' ακούω, ρε Κωστή. Απλώς δεν μου αρέσει να μιλάς στα ραδιόφωνα γι' αυτό. Φιλιά. Να μην έχετε κανέναν δισταγμό. Το λέω για τους διστακτικούς. Δεν αφήνω κανέναν να κριτικάρει τον τρόπο που μιλάει ακροατής. Δεν χρειάζεται να έχετε κανένα πτυχίο πανεπιστημίου ή να μιλάτε 7 γλώσσες. Θα μιλάτε με τη γλώσσα της καρδιάς. Αυτό που βγαίνει από μέσα σας. Σαν να είμαστε σε ένα μεγάλο τραπέζι, σαν να πίνουμε τα τσίπουρά μας. Σαν να είμαστε στο γήπεδο, δίπλα-δίπλα και καθόμαστε στα μάρμαρα, είτε της Τούμπας είτε όπου αλλού θέλετε. Κανένας δισταγμός. Εγώ πάντα έχω πει, για μένα πείτε ό,τι θέλετε. Κατηγόρια για ακροατή, ειδικά για τον τρόπο που είτε γράφει, το έχω πει. Έτσι, άλλος τόσο ξέρει, τόσο μπορεί, τόσο γράφει και έτσι γράφει. Κανένας δεν έχει τοποθετηθεί φιλόλογος, να πούμε, τριτοδεσμήτης, εξεταστής και ελεγκτής της ορθογραφίας. Το ίδιο και για αυτά που λέμε στον αέρα. Εντάξει, έτσι το λέω για αυτούς που είναι πιο διστακτικοί, που δεν φοβούνται ότι θα πούν τι. Πες την άποψή σου εδώ, γι' αυτό είμαστε. Γι' αυτό λέγεται λίμπερο, επειδή σημαίνει ελεύθερος. Ελεύθερος να πεις αυτό που θες. Πάμε. Ναι! Γεια σας! Έλα ρε Κωστή. Έλα Ντουάν. Έλα αγόρι μου. Γιατί ο Σπάθας δεν μπορούσε να παίξει. Σωστό και αυτό. Ο Σπάθας, Σπάθα. Γιατί αυτά τα ημίμετρα ρε εσύ. Στείλε ένα καλαθενό, ξέρω κι εγώ. Ποιον άλλο να. Στείλε έναν. Έναν Αριστόπουλο, έναν Παπά. Ναι. Αυτή που είναι, ένας Μίτσιος. Ένας. Ναι, δηλαδή. Γιατί τα ημίμετρα, δεν μπορώ να το έναν Καλογερόπουλο, αυτά τα καλά παιδιά σε όπουλος. Έχουν τη μοναδική ευκαιρία χωρίς κόσμο, χωρίς τίποτα να φέρουν κάποιον ειδικών αποστολών. Στείλε τον Κομίνη, βρε αδερφέ! Τον Κομίνη! Ναι, ρε, φίλε. Έτσι. Γιατί ημίμετρα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Τι γίνεται. Κωστή την Κυριακή θα γελάσω κάθε επικραμμένο σου, λέει. Αυτό... Και θα καταλάβουμε γιατί χρειαζόμαστε τους ξένους διαιτητές. Ναι. Συγγνώμη που σου το λέω, αλλά. Τι συγγνώμη μου το λες, γιατί εγώ τον έβαλα. Τι συγγνώμη. Και σε εμάς και στο Παναθηναϊκό site. Τι συγγνώμη. Η οποία έκτα μπροχτή ανηλαίως, να ξέρεις, για να βγει δεύτερη. Αυτά τα έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Δεν θέλω να σας κουράζω με τα ίδια πράγματα. Έτσι. Πάνω κρίμα, εγώ θα κλείσω και θα πω ότι κρίμα έπρεπε να παίξει ο Σπάθας. Ή ο Αρετόπουλος. Ο Αρετόπουλος γιατί όχι δηλαδή. Σωστό. Σωστό. Γιατί φίλε, γιατί. Να σε ψάχνουν τις νύχτες γιατί. Η μόνη αιτία είναι ότι ίσως έφεραν να δει το παιχνίδι με τα άλλα παιδιά του στο Ολυμπιακού, γι' αυτό. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν φίλε. Να χαλάσουμε την παρέα. Γεια σου Αντουάν. Πάμε. Ναι. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Καλά αδερφέ. Λοιπόν, το πρωί περίμενα μια μισή ώρα, δεν μίλησα. Τώρα να μην κάνω παράπονο, δεν θα κάνω παράπονο, αλλά θα πω κάτι αντίθετο σε όλα αυτά που λέμε. Ναι. Λοιπόν, καταπληκτικός διαιτητής ο Παπαπέτρου. Ναι. Καταπληκτικός. Όταν δεν παίζει τον ΠΑΟΚ. Ναι.
Καταπληκτικό στο βάρο. Άξιζε να περιμένεις όταν... τη γραμμή για να κάνεις αυτό το σχόλιο, παπάς τώρα. Όταν, όταν δεν είναι στην Τούμπα. Για την Τούμπα. Στην Τούμπα δεν είναι. Εκεί που είναι τέλος πάντων το κέντρο τους. Ναι. Του βάρα, ας πούμε. Ναι. Και τον κύριο Σιδηρόπουλο, λέω. Και τον Σιδηρόπουλο τον είδαμε. Ο κορυφαίος και ο κορυφαίος και ο κορυφαίος. Παίζουν και έξω το Champions League παίξανε. Άλλο και τι πάνε να πει αυτό. Δεν κατάλαβα. Και οι άλλοι δηλαδή που μας φάζανε δεν είχαν παίξει. Καταπληκτικοί. Όταν δεν παίζουν τον ΠΑΟΚ. Λέγεται και αλλιώς αυτό. Μακριά από τον τέτοιο μας και ας είναι όπου να είναι. Έτσι ακριβώς και να είναι και λίγο και μια πιθαμή παραπάνω. Από το, από το μακριά. Κατάλαβες. Βεβαίως. Να έχουμε και ένα περιθώριο. Και ένα περιθώριο να γίνει μια λάθος κίνηση. Μια αυτή είναι. Αφήνεις ένα αβάτζο. 5-6 δάχτυλα. Πόντο εννοώ πόντους. Έτσι. Λοιπόν παιδιά δεν υπάρχει το... Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να παιχτεί τίποτα άλλο εκτός από νίκη του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Δεν είναι... Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρξει άλλο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Όπως τα παλιά καλά χρόνια. Έτσι πιστεύω. Δεν υπάρχει. Θέλω να πω μια και βγήκες, θέλω να το πω ειδικά τώρα που είσαι εσύ. Σήμερα φεύγοντας από το ραδιόφωνο, δυο στενά παρακάτω, εδώ στη Φράγκον, γνώρισα τον γιο του Νότι Τσίντογλου. Δεν ήξερα ότι έχει μαγαζί. Μιλάμε τώρα από κάτω. Είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου μισό μέτρο από το μαγαζί του. Εδώ στο στενό, από κάτω. Μπήκα, ένα υπέροχο παλικάρι. Μιλήσαμε αρκετή ώρα για τον πατέρα του. Και αισθάνομαι πολύ ευτυχής που τον γνώρισα. Κατάλαβα αρκετά πράγματα για τον, για τον Νότι Τσίντογλου, μιλώντας και με το γιο του. Έτσι. Εννοείται. Περισσότερα γι' αυτό θα πω αύριο το πρωί, γιατί θα ξαναβάλω με το ηχητικό για πολλούς λόγους. Απλά ήθελα να το πω έτσι τώρα την ώρα που ήσουν εσύ, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι με ευχαρίστησε. Εντάξει. Αυτά. Τώρα. Ναι. Λοιπόν, όχι αυτά, ναι. Έχουμε κι άλλα. Όχι αυτά, έχουμε σε πρώτη φάση. Γιατί περίμενες καμιά 7 αιώνες. Το πρωί είχατε πιάσει αυτό και κάναμε κριτική τέτοιες μέρες. Τώρα δεν είναι. Το είπα. Εκεί είπαμε, αφήστε την κουβέντα, προέκυψε. Δεν υπήρχε. Μπορεί να αυτό, όλοι μπορεί να σκεφτόμαστε πράγματα, μπορεί να λέμε μέσα στο, από μέσα μας να τα λέμε. Όταν τελειώσει αυτό με το καλό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Ναι. Και να, ναι, ας πούμε αν χάσει ο ΠΑΟΚ και πάει Κρήτος, θα τελειώσει το, εγώ πιστεύω, τα πλέον. Έτσι νομίζω. Θα το τελειώσει. Έχουμε πει πολλές φορές, Παναγιώτη μου επιτρέπεις, ότι θα πρέπει να υπογραφεί αυτό το πράγμα, μνημόνιο θα το πούνε, πρωτόκολλο του play-offs θα το πούνε, δεν ξέρω πώς. Σε γιατί περίπτωση, σε περίπτωση που υπάρξει τέτοιο θέμα, ξαναγυρίζουμε στη βαθμολογία πριν την έναρξη των play-offs. Ναι, σαν να μην είναι, σαν κανένα γενόμενο. Ως μη γενόμενα τα play-offs. Άμπρα, ωραία, αυτό. Έτσι σωστά. Και έτσι. Ένα άλλο τελευταίο, γιατί δεν πήρε απόφαση ο κύριος... Αυτός που κάνει τον υπουργό τέλος πάντων. Ο Playmobil. Και Playmobil που τον λες πολύ είναι γιατί τα παιχνίδια έχουν αξία. Έχουν αξία και τα αγαπάμε. Βέβαια. Έχεις δίκιο. Έτσι. Εκεί είναι πολύ πιο σοβαρά σε θέματα αθλητισμού. Εννοείται. Τα Playmobil. Εννοείται. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ άμα θέλει και αύριο παίζουμε κάθε μεταφέρον με εισιτήρια. Τι, δεν κατάλαβα. Ποιος μπορεί να μας πει ότι δεν προλαβαίνουμε. Όχι, πες εσύ ναι, γιατί άκουσα και κάποιες φωνούλες. Λέει και πώς θα τα δίνετε τα εισιτήρια. Εσάς τι σας νοιάζει. Εσύ δώσε το εμείς ok. Εμείς θα παίζαμε με άδειες και κίδες. Τι σας νοιάζει. Εσύ πες ok. Πες σε όλα τα μάτς. Ναι, σήμερα είναι Τετάρτη, έπρεπε να πει χθες. Παιδιά, μέχρι την Κυριακή στις 7.30 νομίζω ότι έχετε τρόπο. Θα βρίσκαμε εμείς ενδοοικογενειακά. Και δεν θα μαλώναμε. Ξέρω, 22.000 διαρκείες έχουμε. Θα γινόταν τσαλεπούς ο θάνατος ποιος θα μπει. Αλλά θα βρίσκαμε εμείς τον τρόπο. Εσύ, να σας πω κάτι. Θα βάζαμε την πρώτη παρτίδα τους μουσάτους. Μετά θα βάζαμε αυτό έλεγα το πρωί. Καραφλή, κοντή, ψηλή. Θα κάναμε τέτοια. Τι σας νοιάζει εσάς. Μπορεί να το παίρναμε όταν... χιλιόμετρικά. Ποιος έχει ταξιδέψει πιο μακριά όταν, για τον ΠΑΟΚ. Όταν πήραμε το ok με την ΑΕΚ
Είχαμε έτοιμα τα εισιτήρια, λένε αυτοί, έτσι. Και πώς ήξεραν την ώρα και τι ώρα θα παίξουμε κι αυτό. Ακριβώς. Ρώτα τους λίγο. Τι να ρωτήσεις. Τώρα μη μου... Αυτά είναι... Μη με φουντώνεις, όλα... πες. Μη με φουντώνεις. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Σε χαιρετώ. Πάμε εδώ αυτές τις τρεις γραμμές και όχι άλλες. Ναι. Α, τέλεια. Εδώ. Πολύ ωραία. 0 στα 2. Εδώ. Έλα, Κωστή. Εσύ, με ένα κλάδεμα και ένας ακόμα. Έλα, Άκη. Δυστυχώς θα σε πω ένα δυσάρεστο αν, αν δεν το μάθες. Πες μου, δεν ξέρω. Για ένα παλέμαχο. Όχι. Πριν μια ώρα σχεδόν το μάθα. Για πες. Για το μπαμπ, γιατί είπες τώρα για τον οθόν. Για το παλέμαχο, το γιο που είπες. Πριν λίγη ώρα που βρέθηκε νεκρός πρώην παλέμαχος του ΠΑΟΚ, Τσιλιγκύρης, ο Μπάμπης. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Περισσότερο δεν το ξέρετε, ήταν πρόκουδα, παιδί μου. Γύρω στα 77 πρέπει να είναι, 78 κάπου εκεί. Εγώ το γνώρισα δύο-τρεις φορές. Όχι Τσιλιγκύρης, μήπως εννοείς Τσιλιγκυρίδης. Τσιλιγκυρίδης κάπως έτσι. Ναι. Μπάμπης, εγώ το ξέρω Μπάμπη τώρα. 72-73 εκεί, μιλάμε για αυτή παραπάνω την... Παραπάνω πρέπει να είναι, παραπάνω. Όχι, εκείνη την περίοδο, εκείνη τη σεζόν. Α, ναι, 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 ναι. Εκεί. Μάλιστα. Στην παραλία ήσυχος-ήσυχος, πήγε, καθόταν εκεί, έβλεπε τη θάλασσα, σε ένα παγκάκι και έμεινε εκεί επιτόπου. Πάρε φίλε, αυτό τώρα δεν πρόλαβα να δω στα... Πες το Κωστή, το ξέρει ο Κώστας, πρέπει να το... Ναι. Άμα που βγάλεις, πες το. Ναι. Γνωρίζει. Μάλιστα. Τι να πω. Τι να πω. Από φυσιολογικά αίτια, ξέρουμε γιατί και πώς. Έμεινε επιτόπου, δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Εγώ σου είπα, έχει να το δω φυσικά χρόνια τώρα, αλλά... Χρόνια τα λέω, 5-6 χρόνια. Μάλιστα. Τι να πω. Δεν τι είναι να πω. Τίποτα τώρα, τι να σου πω. Τώρα και το άλλο. Ναι. Αυτοί θα το κοιτάξουν να το διακόψουν το παιχνίδι. Να ξέρετε. Εγώ δεν είμαι καθόλου ρομαντικός όπως εσύ και κάτι άλλοι δικοί μας. Αυτοί δεν έρχονται εδώ για να παίξουν. Ρομαντικός από πού και ως πού δηλαδή. Τι, εμείς λέμε ότι δεν θα διακοπεί. Τι λέμε. Σου ακούγονται ρομαντικές κουβέντες που λέμε, φωνάζουμε τώρα τρεις μέρες. Ή κόσμο σε αυτό, σε όλα ή σε κανένα, είναι ρομαντικό. Ότι, αυτά είναι όλο κανονισμένα τώρα. Τι κόσμο. Ναι, δε μου, εμένα δεν μου ακούγεται ρομαντικό. Αν ήταν το αντίθετο, θα παίζαμε με κόσμο. Ναι. Τα απλά πράγματα. Ναι, λέω, επειδή με λες ρομαντικό, ρομαντικό δεν μου ακούγεται καθόλου. Βγάζουμε τα λαρίγκια μας. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Πάμε τα λαρίγκια, αλλά μερικοί λένε δεν το περιμέναμε. Τι δεν περιμέναμε. Τι δεν περιμέναμε. Τα πάντα να περιμένετε από αυτούς. Αυτή μόνο μπάλα. Εγώ νομίζω ότι. Εγώ νομίζω ότι. Εδώ και πολύ καιρό όλη η οικογένεια, δεν μιλάω μόνο για την εκπομπή μας, όλος ο οργανισμός, από το πιο μικρό και άσχετο και αδαΐ σε σχέση με παρασκήνιο, δικαστικά, σε σχέση με, το, με όλο το σύστημα, όλη η οικογένεια είναι πάρα πολύ υποψιασμένη, είναι πάρα πολύ ψηλιασμένη για το παραμικρό, από το πιο απλό πραγματάκι μέχρι το πιο σύνθετο. Έτσι πιστεύω, Άκη. Και ο λόγος που φωνάζουν ότι δεν θέλουν το Σιδηρόπουλο, ίσως τον θέλουν το Σιδηρόπουλο, τον θέλουν και τον παραθέλουν, γιατί όσο λένε ότι δεν τον θέλουν, τόσο θα σφυρίξει υπέρ τους. Ο Σιδηρόπουλος είναι στο ΒΑΡ θα είναι, ναι. Ακόμα χειρότερα. Μάλιστα. Έγινε, ένα πέναλτι θα το δώσει σε εμάς, ένα πέναλτι θα το δώσει σε αυτούς. Είναι απλά τα πράγματα, ρε Κωστή. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε τελευταίος. Πέσαμε. Άρα πάμε διάλειμμα. Να τονίσω κάτι. Με διαδικασίες ταχύτατες εκπαιδεύτηκαν μέσω διαδικτύου για τη γραμμή οι διαιτητές. Με τετράωρη εκπαίδευση. Έτσι μου είπαν, έτσι σας το μεταφέρω, για την γραμμή του offside. Τη γραμμή που αν υπήρχε η γραμμή στον αγώνα κυπέλου, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπήρχαν τα δύο γκολ. Αν υπήρχε η γραμμή, γιατί η γραμμή δεν χρησιμοποιείται μόνο για το offside, από ό,τι φαντάζομαι, θα χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη γραμμή του out, έτσι δεν είναι? Ή είναι μόνο για μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι για τη γραμμή αν βγήκε η μπάλα out ή όχι? Ας μου πει κάποιος, θα ξέρει, θα ρωτήσω και τον Κώστα, αλλά λέω λοιπόν ότι εκεί μέσα σε 4 ώρες εκπαίδευσαν τους διαιτητές. Επίσης, όταν ήθελαν, για τους δικούς τους λόγους, ψήφισαν μια τροπολογία που δήθεν ήταν για μας. Δηλαδή, όπου θέλουν, μια χαρά βιάζονται και μια χαρά τα τακτοποιούν τα θέματα.
Ρωτώ πάλι πριν πάμε στο διάλειμμα και θα το ρωτήσω με το που θα ανοίξουμε επικοινωνία με τον Κώστα την εξής ερώτηση. Απλή, πολύ απλή. Αφού ο Προυσανίδης, ο εκπρόσωπος του Όφη, πρότεινε 20% κόσμου στα γήπεδα πριν από 20 μέρες, γιατί άφησα να πάει Τετάρτη χθες, 3 Ιουνίου, 20 μέρες μετά, για να το συζητήσουν και να πούνε «Α, τώρα δεν προλαβαίνουμε, ξαναελάτε τη Δευτέρα», ανοίγω παρένθεση, «που θα έχει τελειώσει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα και θα γίνει και κλεισμένον», κλείνω παρένθεση, «ελάτε να συζητήσουμε μετά, να δούμε». Δηλαδή, τι διαφορετικό μπορεί να έχει γίνει τη Δευτέρα. Ε, πόσος χρόνος θα υπάρχει. Τις ομάδες, παράδειγμα, τον ΠΑΟΚ τον ρώτησαν, «παιδιά, αν εμείς σας δώσουμε το ok, γιατί από πλευράς υγειονομικής δεν δίθεται θέμα, άνοιξαν οι παραλίες, άνοιξαν οι καφετέρες, άνοιξαν τα εστιατόρια, άνοιξαν τα πάντα, σχολεία, δημοτικά, παιδική σταθμή. Εσείς, σαν ΠΑΟΚ, αν σας δώσουμε το ok για 7 ή 8 χιλιάδες, θα μπορέσετε? Και άσε εμάς μετά, άσε μετά το ΠΑΟΚ να αποφασίσει αν μπορεί ή όχι», λέω εγώ. Έτσι, μια σκέψη απλά. Μια σκέψη απλά κάνω. Άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των ευνοϊκών αποφάσεων, των σκανδάλων, της προνομιακής μεταχείρισης. Δεν έχω καμία διάθεση ούτε να πολλώσω, ούτε να πορώσω, ούτε να αυτό το ύφος μας, το ξέρετε. Απλά δεν γίνεται να κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν γίνεται. Άλλη μία απόφαση του Playmobil που λες καλά, μα πότε επιτέλους αυτό θα βάλει μία γραμμή να πει «σταματώ να εκθέτω τον εαυτό μου, το κόμμα μου, ξέρω εγώ, τον πρωθυπουργό, τους υπόλοιπους υπουργούς, δεν ξέρω αν υπάρχει και αν συναισθάνονται κιόλας το τι κάνουν όλους αυτούς τους μήνες». Έτσι απλά. Τώρα, πώς θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου και ο Σιδηρόπουλος, δεν μπορώ να το ξέρω. Η διαφήμιση στον Παπαπέτρου πηγαίνει σύννεφο, βλέπω, από αρκετούς, κορυφαίος και αυτά, οι κορυφαίοι και τέτοια. Αν δεν δω, δεν είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με τους διαιτητές. Πάρα πολύ. Βοηθεί, το λέω επειδή ήρθε από τον Σίμω μήνυμα, Ιορδάνης Απτσόγλου, Αθηνών, Τρίφωνας Πετρόπουλος, Αρκαδίας, με τέταρτο τον Δημήτρη Μαλούτα από την Ημαθία. Και στο ΒΑΡ θα βρίσκονται η Σιδηρόπουλος και Κωσταράς. Ρα. Γνωστά ονόματα, τους έχουμε δει, τους έχουμε απολαύσει. Μια κουβέντα και πάω διάλειμμα. Η τελευταία, πιστεύω, ευκαιρία να αποδείξουν κάποιοι από τους Έλληνες, γιατί κάποιοι δεν μπορούν, δεν υπάρχει επιστροφή. Έτσι, εμένα και 10 τέλεια μάτς να κάνει ο Κομίνης, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Αυτός είναι, έπαιξε συγκεκριμένο ρόλο. Δεν μπορώ όταν βλέπω αυτή τη φάτσα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Λέω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για κάποιους από αυτούς να σώσουν την αξιοπρέπειά τους, να βροντοφωνάξουν: «ορίστε κύριε Περέιρα, κακώς έφερνες τους ξένους διαιτητές, ιδού εμείς. Όταν θέλουμε, μπορούμε». Γιατί για να φέρουμε ξένους διαιτητές, αυτοί εδώ ήταν που δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν. Ή δεν ήθελαν να μπορούν ή δεν μπορούν να θέλουν γενικότερα. Δεν το γνωρίζω. Αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου. Είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διευθυντή της Φόρτσα για το σχόλιο του όπως κάθε μέρα. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Προχωράμε. Δύο και μετράμε, σήμερα. Ναι. Μετράμε. Δύο και σήμερα. Μετράμε. Δύο και σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα πέμπτη για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Κρίμα. Έφυγε από τη ζωή ένας βετεράνος προσβεσίου του ΠΑΟΚ, ο Μπάμπης Τσιλιγκυρίδης, σε ηλικία 74 ετών, το 46 γεννημένος, έπαιξε τον ΠΑΟΚ 1972 με 75 νομίζω,
και στη συνέχεια έφυγε για την Καστοριά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και ας είναι ελαφρύ το κόμμα που θα τον σκεπάζει. Αυτά δυστυχώς είναι η καθημερινότητα της ζωής. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, μετράμε αντίστροφα για να δούμε ποδόσφαιρο, όπως θα είναι αυτό το πρωτάθλημα, το μίνι πρωτάθλημα των play-off, χωρίς τη φυσική παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι εικόνα θα έχουν τα γήπεδα, αλλά εικάζω ότι θα είναι η ίδια με αυτή, με την εικόνα που βλέπουμε, ας πούμε, στην Γερμανία. Ναι. Μια δύσκολη κατάσταση και για τους ποδοσφαιριστές και για τους προπονητές και για μας και για τους φιλάθλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βρούμε τρόπους να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, την αγωνιστική δραστηριότητα, την ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Έστω και με τον τρόπο αυτό, να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, θα έχουμε μετά δηλώσεις συμμετοχών για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης περίοδου και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στα δύσκολα, γιατί δύσκολα είναι, πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και το λέει στα δύσκολα όχι γιατί παίζει με τον Ολυμπιακό, αλλά γιατί θα πρέπει να τον υποδεχτεί με αρκετές απουσίες, έτσι. Ναι. Έξω Γιαννούλης, έξω Ίγκανσον, έξω Ζαμπά, έξω Κρέσπο, έξω και ο Αουγκούστο. Ναι. Η τελευταία απουσία λόγω του τραυματισμού που υπέστη ο Βραζιλιάνος. Δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ωστόσο θεωρώ ότι και οι παίχτες και η τεχνική ηγεσία έχουν αντιληφθεί ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρουν το αίμα τους πίσω σε σχέση με τα όσα είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, την ήττα δηλαδή από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για το πρωτάθλημα και την ισοπαλία με την Ξάνθη. Αντιλαμβάνονται ότι η χρονιά δεν γύρισε σωστά και πιστεύω ότι θα επιχειρήσουν να αποδείξουν αυτή την αντίληψη περί της κατάστασης μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αρχής γεννόμενης από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πρώτοι να το καταλαβαίνουν οι παίχτες και νομίζω αυτοί είναι που κάνουν την αυτοκριτική τους, Κώστα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πριν από περίπου 20 μέρες, ο Πουρσανίδης, ο εκπρόσωπος του ΟΦΗ, στην σύσκεψη της Super League, πρότεινε την παρουσία κόσμου το 20% στα γήπεδα. Άφησαν να περάσουν όλες οι μέρες και εχθές, 3 του μηνός, συσκέφτηκαν μαζί με τον Αυγενάκη μήπως και αποφασίσουν για κόσμο στα γήπεδα. Και είπαν ότι παιδιά, τώρα δεν γίνεται γιατί αργήσαμε, θα κοιτάξουμε για μετά. Η απορία δική μου δηλαδή είναι η εξής. Αν έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι θα το είχαν κάνει νωρίτερα ή ότι είναι τυχαίο και αυτό? Τώρα πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν φυλαθοί. Όπως έγινε, εφόσον γίνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χωρίς, δεν μπορεί πάρα και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να γίνει χωρίς φυλάθους. Το είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να, τι να συζητήσουμε από αυτό. Όλα. Ή όλα ή κανένα. Ναι. Δεν νομίζω ότι, σύμφωνα με αυτό που ξέρω ότι η κυβέρνηση θα δώσει άδεια, ακόμη και για το 20%. Ναι. Να κάνω λάθος. Μπορεί να έχω εκτιμήσει με είναι λανθασμένες, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν θα δώσει άδεια. Ούτε για το 20%. Ναι. Mm-hmm. Είναι και πολλά άλλα πράγματα, Κώστα, που πώς θα καθαριστούν τα γήπεδα, δηλαδή είναι και πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν με το υγειονομικό μέρος. Αλλά είναι πολλά, δεν είναι απλό, δεν είναι ένα και δύο, ας πούμε, να πει ότι το λύσαμε. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει θέμα. Τι θα πει, δηλαδή 20% με κενά, δηλαδή με την κόλ, τι θα κάνουν, θα καθίσουν όλες τις θέσεις τους. Ξέρουμε τι γίνεται στα γήπεδα, ξέρουμε ποια είναι η συμπεριφορά των φιλάθλων, στην απογοήτευση, στον ενθουσιασμό, στη χαρά, στη λύπη. Αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα χαράξει πολιτική
σύμφωνα με τις εξέλιξεις. Δεν μπορεί να γίνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χωρίς κόσμο και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με κόσμο. Βέβαια. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αδύνατο. Βέβαια. Αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Κώστα, ή είσαι όλα ή είσαι κανένα. Αλλιώς θα έχουμε πάλι προνομιακή μεταχείριση για μια ακόμα φορά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Παπαπέτρου στο χορτάρι, Σιδηρόπουλο στο ΒΑΡ. Επίσης καλός διευθυντής. Παπαπέτρου μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή ίσως ο καλύτερος Έλληνας διευθυντής. Θεωρώ ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Θα μπει να παίξει και να σφυρίξει επειδή. Και όχι να δει αυτό που θα σφυρίξει. Ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και η τοποθέτησή μου για τον Παπαπέτρου. Δεν προκαλεί ανησυχία. Το χέρι μου στο ποτήρι δεν μπορεί να το βάλω για κανέναν. Εννοείται. Αλλά... Εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι... ναι, νομίζω ότι... έβαλαν μια έτσι... πολύ... ένα διαιτητή που μπορεί να ανταπεξέλθει, ας πούμε ναι, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο δύσκολου αγώνα όπως είναι αυτός της Κυριακής. Ναι. Είναι ερώτημα τι ομάδες θα δούμε μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας, αλλά θα λυθούν οι απορίες μας. Θα λυθούν. Ναι. Θεωρείς, Κώστα, για να κλείσουμε το θέμα της διαιτησίας, αυτό που είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι είναι μια ευκαιρία ή ίσως η τελευταία τους για να αποδείξουν. Η τελευταία είναι, ναι. Η τελευταία, έτσι. Ότι κύριε, κάνατε λάθος, κύριε Περέρα, ξέρω εγώ, ΕΠΟ, αυτά, κάνατε λάθος με εμάς. Αυτό δεν το κρίνουμε με μια αγωνιστική. Ναι, εννοείται. Τι έγινε. Για να ξεπλύνουν. Δεν τους λέει κανείς, μην κάνετε λάθη. Ναι. Όχι, αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά κάντε ανθρώπινα λάθη. Κάντε ανθρώπινα. Και όχι υπέρ του ενός πάντα. Έτσι. Αυτό δεν είναι ανθρώπινα λάθη. Τα λάθη υπέρ ενός, το να μην τρελαθούμε. Ναι, ναι. Οπότε, ειδού. Το πεδίο ελεύθερο, δείξτε σε όλους ότι έκαναν λάθος. Μάλιστα. Στο καθαρά ποδοσφαιρικό σκέλος, έχεις περίπου εντεκάδα στο μυαλό σου, θες να... Όχι, έτσι. Ναι, δεν θες να διακινδυνεύσουμε. Ας να τους συζητήσουμε αύριο αυτό. Αύριο, έτσι. Ναι, να έχει τελειώσει κατά κάποιο τρόπο και η προετοιμασία. Ναι. Αλλά λέμε τα πράγματα δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές απουσίες και είναι και περιορισμένες οι επιλογές. Δηλαδή έτσι έχουμε πέντε παίκτες εκτός. Γιατί και ο Κρέσπο είναι εκτός. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι ο Κρέσπο. Αν θα θέσει δημοσιοποιότητα για συμμετοχή σε αγώνα θα είναι από την τρίτη αγωνιστική στο παιχνίδι με τον Όφη. Ναι. Κώστα, αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν είναι έτοιμος από τον τραυματισμό του ή με την καραντίνα. Δηλαδή έχει επανέλθει πλήρως ο Κρέσπο ή... Επανέλθει ο Κρέσπο από τραυματισμό, αλλά η αγωνιστική παύλα φυσική του κατάσταση δεν είναι επιτρέπει στην τεχνική ηγεσία να ποντάρει σε αυτόν. Ναι. Ήρθε, είχε καραντίνα, θέλει δουλειά, δεν είναι. Είπα το παιχνίδι με τον Όφη και αν. Μπορεί δηλαδή να μην τον δούμε ούτε με το ΠΑΟΚ και να τον δούμε στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία νομίζω θα οριστεί αύριο, οι επόμενες τρεις αγωνιστικές θα οριστούν αύριο. Η 4, 5, η 4, η 5 και η 6. Μάλιστα. Σε επίπεδο δικαστικό σήμερα υπάρχουν κάποιες, το απόγευμα μετά τις 4, κάποιες υποθέσεις. Μία και μία στο διαιτητικό. Έχει ποντάρει πολλά ο ΠΑΟΚ εκεί. Αν έχουμε πραγματικά διάθεση από τους δικαστές να απονείμουν δικαιοσύνη και παράλληλα να μπουν στην ουσία τις υποθέσεις που πρέπει να μπουν, νομίζω ότι θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις από την ιστορία αυτή, πριν δηλαδή φτάσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης από το ΚΑΣ. Ο ΠΑΟΚ ποντάρει καθαρά με νομικά επιχειρήματα, νομική λογική και νομική προϊστορία σε ό,τι αφορά τους δύο βαθμούς που δικάζεται σήμερα. Δηλαδή το ανώτατο το διαιτητικό και το ΣΤΕ. Τώρα, το τι θα γίνει δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, ούτε δικαιούμαστε να προβλέπουμε αποφάσεις
δικαστηρίων. Λέω ότι σύμφωνα με τους νομικούς του ΠΑΟΚ, που δεν είναι αυτοί που είναι πολύ, είναι μια ολόκληρη ομάδα νομικών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, υπάρχει σοβαρότατες πιθανότητες, σοβαρές πιθανότητες, ο ΠΑΟΚ να δικαιωθεί. Μάλιστα. Αυτό προσδοκούμε, αυτό να δικαστεί, αυτό ζητάει εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια είπες δικαστές πριν και ακούστηκαν περιπολικά, Κώστα, απ' έξω. Δεν ξέρω. Δηλαδή το timing ήταν συγκλονιστικό, απλά δεν ήθελα να σε διακόψω. Μάλιστα. Δεν μπορεί, Κώστα μου, να μην υπάρχουν, λέμε τουλάχιστον εμείς που είμαστε γονείς και μεγαλώνουμε και παιδιά, να μην υπάρχουν και δικαστές που είναι αδέκαστοι, που είναι έντιμοι, που είναι σωστοί, να μπορεί να πιαστείς από εκεί και να πεις δίκασέ με. Και αν έχω φταίξει, πραγματικά τιμώρησέ με. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να. Πρέπει να το καταλάβουν οι προϊστάμενοι της δικαιοσύνης. Η αμφισβήτηση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά, σοβαρά τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την δικαιοσύνη. Η κοινωνία αμφισβητεί αποφάσεις και τις αμφισβητεί διότι κάποιοι, όχι όλοι, δικαστές, δικαστικοί έχουν προχωρήσει σε κινήσεις, συμπεριφορές και αποφάσεις που δικαίως προκαλούν την αγανάκτηση του κόσμου, της γνώμης, κοινωνίας. Ναι, της κοινωνίας. Αυτό δεν πρέπει να περνάει παρατήρητο. Θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τους ανθρώπους και της κυβέρνησης, αλλά κυρίως τους ανθρώπους του νομικού κόσμου, πρέπει του δικαστικού περίγυρου. Το ξέρουν, το παίρνουν το μήνυμα. Τώρα, αν μπορούν να αντιδράσουν, αν θέλουν να αντιδράσουν, θα το αποφασίσουν οι ίδιοι. Γιατί ξέρεις, στην δικαιοσύνη δεν μπορείς να παρέμβεις, έτσι, ακόμα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι ελάχιστες. Υπάρχει το Συμβούλιο στον Άριο Πάγο που θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Είναι πολύ αποτελεί βόμβα στα θεμέλια μιας κοινωνίας η αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Και δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πολύ έντονη. Και όσο περνούν τα χρόνια, αντί να μειώνεται, αυξάνεται η ένταση της αμφισβήτησης για τη δικαιοσύνη. Όχι αδίκως όμως, Κώστα, όπως είπες, έχει δώσει αυτή την. Αυτοί έχουν δώσει την αφρομή στον κόσμο. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Όχι αδίκως. Ναι. Ναι. Θα δούμε. Μάλιστα, και οι υποθέσεις αθλητικού περιεχομένου, όπως αυτή η κόντρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, επειδή έχουν πολύ μεγάλη δημοσιότητα, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Βέβαια. Την κοινή γνώμη δεν είναι η οπαδή του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, είναι η οπαδή του Άρη, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, της Τσάμπιονς, του Όφη, της Λάρισας, του Αστέρα Τρίπολης. Και αυτοί δημιουργούν άποψη για το τι συμβαίνει με τη δικαιοσύνη, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις δικαστικές κόντρες. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι είναι. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σήμερα, αύριο πρώτα. Αύριο θα είμαστε παρέα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε. Έρχεται Ζαγόρας Γιώργος. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Αυτό είναι ο χορηγός μας και το πρωί και το μεσημέρι. Εκεί θα βρείτε πίτσο Siemens και Bosch ψυγειοκαταψύκτες εκπληκτικούς, φοβερές τιμές σε όλα. Μιλάμε τώρα για smartphone, μιλάμε για ψυγεία, για πλυντήρια, για κουζίνες, για τηλεοράσεις, για home cinema, μιλάμε για κλιματιστικά, τα πάντα, όλα ό,τι αγαπάτε και θέλετε. Και φυσικά, Αιγαίων, οι δύο ψαραγορές, τα δύο πρότυπα ιχθυοπολία, δύο μαγαζιά κουκλιά, που μπαίνετε μέσα και επιλέγετε ό,τι φρεσκότερο βγάζει η ελληνική θάλασσα σε θαλασσινό, σε ψαρικό. Και στο δικητήριο 214.000 στην Τηλιβεριά και στο Ρεόκαστρο 695666 και ΠΚΕΦΕ, δηλαδή take away που λένε και στα χωριά μας. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, στις 8. Έρχεται Ζαγόρας, μένετε εσείς στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4 και το λέτε όταν σας ρωτούν με παρησία και με ωραίο τρόπο, όμορφο και θαραλέο. Σας φιλώ. Bye, bye, bye.